Η σημερινή σύμβαση, κυρίες και κύριοι, με τη Σιγκαπούρη, την οποία φέρνει προς κύρωση η κυβέρνηση, πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι ετοιμάστηκε και υπογράφηκε το Μάιο του 2019, όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ συνηθισμένη κοινοβουλευτική πρακτική, ειδικά στον τομέα των διακρατικών συμβάσεων, με την οποία πρακτική μια κυβέρνηση ολοκληρώνει μία δουλειά την οποία είχε αρχίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Διότι περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Και δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει. Αυτό τώρα, είτε κάποιος το πει συνέχεια του κράτους, είτε το πει θεσμική μνήμη του κράτους, πάντως δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνέχεια της ίδιας πολιτικής και βεβαίως μια ακόμα τρανή επιβεβαίωση της στρατηγικής πολιτικής συμπόρευσης των αστικών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ καταρχήν. Η συμφωνία λοιπόν αυτή, την οποία υποστηρίζουν τα βασικά αστικά κόμματα, ετοιμάστηκε, όπως είπαμε, από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση, όπως λέει και η ίδια η έκθεση που τη συνοδεύει, 57 παρεμφερείς ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, καθώς και με βάση μια πρότυπη σύμβαση, από τη γνωστή δηλητηριώδη για τα εργατικά συμφέροντα εργαλειοθήκη ενός καραμπινάτου υπεριαλιστικού οργανισμού, όπως είναι ο ΟΣΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο της σύμβασης αυτής, επιδιώκεται η εξάλληψη της διπλής φορολογίας και η αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Αφού πάλι, σύμφωνα με το κείμενο, η διπλή φορολογία συνιστά εμπόδιο στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, ειδικότερα δε, όπως λέει το κείμενο, στην ανταλλαγή των αγαθών και των υπηρεσιών και στην κίνηση των κεφαλαίων. Εδώ, ακριβώς εδώ, σε αυτή τη φράση βρίσκεται και όλο το ζουμί αυτής της σύμβασης, στην κίνηση των κεφαλαίων και των προσώπων. Μάλιστα. Εδώ όμως προκύπτει το εξής ερώτημα. Τελικά, ποιους άραγε αφορά αυτή η φορολογική σύμβαση με τη μακρινή Σιγκαπούρη? Ποιους αφορά αυτή η σύμβαση που ενώνει τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ? Το απαντά η ίδια η αιτιολογική έκθεση, αναφέροντας επιλέξει τα εξής. Όσον αφορά στην Ελλάδα, αφορά στα φυσικά και νομικά πρόσωπα τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας που δραστηριοποιούνται ή αποκτούν εισόδημα στη Σιγκαπούρη. Εγώ δεν ξέρω και πάρα πολλούς. Αφορά δηλαδή σε μεγάλες επιχειρήσεις και στα μεγαλοστελέχη τους, οι οποίες έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Σιγκαπούρη, αλλά και το αντίστροφο με επιχειρήσεις της Σιγκαπούρης στη χώρα μας. Μαζί όμως με αυτήν την ειλικρινή, όσο και κοινική παραδοχή, στη σύμβαση υπάρχουν και αρκετές μεγαλοστομίες. Τη φορολογική δικαιοσύνη, τη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέχρι και ότι εισάγει ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, αναφώνησε η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, τι σώει φορολογική δικαιοσύνη? Είναι αυτή η παραπέρα μείωση των φορολογικών συντελεστών, των κερδών, των μεγάλων ανωνύμων εταιριών που υπάγονται σε αυτή τη σύμβαση? Αυτό δεν μπαίνουν στον κόπο να μας το πούν. Όσο για τη μονότονη επίκληση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, ξέρετε, αυτό ακούγεται κυριολεκτικά ως ανέκδοτο σε ένα διεθνές κατοχυρωμένο οικονομικό περιβάλλον με offshore εταιρείες και με χώρες ολόκληρες, ανάμεσά τους και ευρωπαϊκές, να λειτουργούν ως φορολογική παράδειση των καπιταλιστών. Πρόκειται λοιπόν για μια τυπικότατη περίπτωση σύμβασης, με την οποία νομοθετούνται και θεσπίζονται φορολογικές διευκολύνσεις με χαμηλότερους μάλιστα φορολογικούς συντελεστές,
των επιχειρηματικών ομίλων της χώρας μας, αλλά και της Σιγκαπούρης, ώστε να δημιουργείται εκείνο το γνωστό φιλικό, όπως λέτε, επενδυτικό περιβάλλον, σε συνδυασμό πάντα φυσικά και με το τσάκισμα των εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, όλα αυτά δηλαδή που αποτελούν την πρώτη ύλη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Είναι χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό τόσο το άρθρο 8, όσο και το άρθρο 10 αυτής της σύμβασης. Στο άρθρο 8 καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία φορολογούνται τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων και αεροσκαφών στις διεθνείς μεταφορές. Και στη φορολογία των κερδών από την εκμετάλλευση πλοίων καθιερώνεται το κριτήριο του κράτους του νιολογίου του πλοίου. Της σημαίας δηλαδή που έχει το πλοίο σύμφωνα με την πάγια ελληνική θέση, όπως διευκρινίζει το νομοσχέδιο. Το οποίο νομοσχέδιο συνεχίζει. Το κριτήριο αυτό εξασφαλίζει πλήρως τα ελληνικά συμφέροντα. Εννοείται τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών. Έτσι, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτά μιλάμε. Αυτά εννοείται. Για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας δηλαδή. Εδώ όμως βλέπουμε και κάτι επιπλέον. Βλέπουμε το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, εκτός από τη συνταγματική κατοχήρωση των δικών του προκλητικών φοροαπαλλαγών και προνομίων στη χώρα μας, στο Σύνταγμα είναι αυτά νομοθετημένα, να καταφέρνει αυτά τα προνόμια του να προστατεύονται ακόμα και από διακρατικές συμβάσεις, όπως είναι η σημερινή. Παρόμοια λογική και στο άρθρο 10 για τη φορολογία των μερισμάτων των μετοχών ανωνύμων εταιριών. Πρόκειται για αυτή τη φορολογία των μερισμάτων, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ την πήγε από το 15% στο 10% και ήρθε μετά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να την πάει από το 10% στο 5% όπου και βρίσκεται σήμερα. Βλέπουμε δηλαδή και πάλι μια αγαστή συνεργασία και στο ζήτημα της μείωσης της φορολόγησης των μερισμάτων και μερίσματα βέβαια από ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν ούτε οι μεροκαματιάρδες ούτε οι βιοπαλαιστές. Αυτό λοιπόν το συμβολικό 5% επί των μετοχικών μερισμάτων που ισχύει στη χώρα μας σήμερα τίθεται ως όριο και για τη φορολόγηση των μερισμάτων και για τη σημερινή σύμβαση. Και πότε αυτό παρακαλώ? Όταν μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι φορολογούνται με 23%. Όσο για τον ισχυρισμό που διατυπώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι με τη σύμβαση αυτή αναμένεται να διευρυνθεί η φορολογική βάση και η απόδοση συνολικά περισσότερων εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό, παρά τους τιθέμενους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, αυτός ο ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους φυσικά καταψηφίζουμε αυτή τη σύμβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.